Πριν προχωρήσουμε επίσης, θα ήθελα να υπενθυμίσω, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, τους χρόνους. Πολλή κουβέντα γίνεται. Δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω αυτή τη στιγμή στο τι έχει ακουστεί. Δεν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο βήμα για να απαντήσω σε όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Θα πω απλά ότι ο κανονισμός αναφέρει τα εξής. Ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορείτες, σύμφωνα με τον κανονισμό, έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωμα για 5 λεπτά ομιλίας ανά θέμα, με δυνατότητα δευτερολογίας διάρκειας 3 λεπτών. Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν χρόνο ομιλίας 2 λεπτών το πολύ, χωρίς δυνατότητα δευτερολογίας. Μόνος λόγος για να πάρει κάποιος από τους δημοτικούς συμβούλους δευτερολογία είναι ο προσωπικός. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το προσωπικό δεν είναι απλά να αναφέρεται το όνομά μας, απλά να αναφέρεται το όνομά μας και υπάρχει κάποια αιτιολογία. Θα πω ότι ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα δύο τελευταία χρόνια, είχα δώσει τη δυνατότητα σε αρκετούς δημοτικούς συμβούλους να μιλήσουν, να πούνε τις θέσεις τους, να προβάλλουν τις θέσεις της παράταξής τους και του εαυτού τους. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι είναι δίκαιο για όλους και κυρίως για τους δημότες μας να μπούμε σε μια διαδικασία να περιορίσουμε τους χρόνους, αφού αυτό απαιτείται και από τους περισσότερους από εσάς, καθώς και από τον κανονισμό, και θα είμαι απόλυτα αυστηρή στον κανονισμό. Να σας ενημερώσω ότι μόλις περνάνε ο συγκεκριμένος χρόνος, θα κλείνω το μικρόφωνο σας. Από εκεί και πέρα, λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε όλοι να περιοριζόμαστε στους χρόνους του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θέλω να υπάρξει καμία παρεξήγηση στο συγκεκριμένο, αν κόψω τον ιρμό κάποιον ή οτιδήποτε άλλο. Απλά όπως εσείς ζητάτε και όπως ο κανονισμός απαιτεί, θα μπω στη διαδικασία να είμαι απόλυτα τυπική.